Να πάμε μήπως στο Σαν σήμερα και να αφήσουμε λίγο το viral πιο κάτω γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Σαν σήμερα, 9 Μαΐου λοιπόν, η μέρα της Ευρώπης. Γιορτάζουμε μεταξύ άλλων την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Σωστά. Σαφώς. Δεν ξέρω αν έχει πετύχει τις σύγχρονες προκλήσεις η Ευρώπη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αν έχει φανεί αντάξια των προσδοκιών των Ευρωπαίων. Θα πω τώρα, εγώ θα το τονίσω, καθώς είναι πολλά τα οποία έτσι βιώνουμε μεταξύ άλλων, η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια και ίσως πρέπει να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες σε πιο έντονο και με πιο ταχυβήμα βαλιά, δεν ξέρω. Ακριβώς. Και βέβαια ο στόχος είναι να μην υπάρχει πόλεμος μεταξύ των εθνών, έτσι, η μέρα της Ευρώπης. Ακριβώς, είναι και ο πόλεμος, είναι και η τραγωδία. Να πούμε ότι η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής διακήρυξης Σουμάν, με την οποία ο Ρομπέρ Σουμάν διατύπωσε την πρότασή του κατά κάποιο τρόπο για αυτή την νέα πολιτική συνεργασία στην Ευρώπη, ικανή να κάνει τον πόλεμο μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών αδιανόητο. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, προτείνω, δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη Αργυρόπουλο. Είναι πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελών και μάλιστα πρέπει να είναι και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Για να δούμε λίγο, το πετύχαμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αργυρόπουλο. Την καλησπέρα μας. Ναι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο προαύριο χώρο του Κοινοβουλίου. Του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν... Βέβαια, υπάρχει κινητικότητα σήμερα. Για πείτε μας, για να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα. Όχι, όχι. Κινητικότητα σήμερα δεν υπάρχει, γιατί είναι η μέρα αργίας για τους περισσότερους. Όλοι οι ευρωυπάλληλοι είναι σε αργία. Α, είναι η μέρα αργίας σήμερα, λόγω της 9ης Μαΐου. Ναι. Μάλιστα. Είναι η μέρα αργίας. Χθες είχαν την ημέρα που ήταν για την ειρήνη. Ναι. Βέλγοι, γιατί ήταν το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και σήμερα είναι η ημέρα που γιορτάζουν την ημέρα του Σούμαν, που έγινε η υπογραφή στη Ρώμη. Σωστά, η διακήρυξη συγκεκριμένη που αναφέραμε και πριν από λίγο είναι ίσως από τις λίγες ελάχιστες φορές που δεν βλέπουμε κινητικότητα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, σωστά. Κύριε Αργυρόπουλε. Φυσικά. δεν υπάρχει κανείς. Μόνο οι φύλακες είναι πλέον εδώ και κάποιοι περίεργοι που περνάνε απ' έξω. Και εσείς που βγάζουμε τη σύνδεση τώρα μαζί μας. Και από ό,τι είδα προηγουμένως ήταν κάποιοι που ερχόταν εδώ πέρα μόνο για να φωτογραφηθούν. Μάλιστα, εκεί στο Βέλγιο γενικά, στις Βρυξέλλες, στην καρδιά του Βελγίου, πώς αντιλαμβάνονται οι ντόπιοι την παρουσία τους, τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη? Το έχουν εμπεδώσει εδώ και καιρό αυτοί ότι είναι η Ευρώπη και δεν ασχολούνται περισσότερο. Εκμεταλλεύονται φυσικά και την παρουσία των όσων βρίσκονται εδώ πέρα. Γιατί όπως θα βλέπετε εδώ είναι τα τεράστια κτίρια που Βέβαια. Μπορεί κανείς αυτό το κοινοβούλιο να το συγκρίνει με το λαβύρινθο της Κνωσού. Σωστό. Όποιος έχει βρεθεί και έχει μπει στη διαδικασία να τον ξεναγήσουν βέβαια σε εγκαταστάσεις, γνωρίζει και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέτε. Ένας πραγματικός λαβύρινθος που αν πας απροετοίμαστος δεν ξέρεις από πού θα μπεις και από πού θα βγεις, η αλήθεια είναι. Ναι. Ο περισσότερος κόσμος αυτή τη στιγμή έρχεται περισσότερο για τουρισμό. Σήμερα ήμουνα στη Χρυσή Πλατεία που τη λένε οι Έλληνες, στην Grand Place. Ναι. Και περισσότερες φωνές ελληνικές παρά γαλλικές. Εκεί με το δρόμο, με το στενό, με τα ελληνάδικα της ελληνικής επιχειρήσης, σωστά. Και πιο δίπλα που είναι η πλατεία. Και αυτά που λέτε, τα γυράδικα. Που τα γυράδικα, σωστά, σωστά. Η ελληνική κοινότητα, το μήνυμα που στέλνει εδώ στην πατρίδα, στην Ελλάδα, στην Κρήτη, ποιο είναι, εκεί στις Βρυξέλλες? Κοιτάξτε, ότι θα πρέπει να είμαστε και συγκρατημένοι, αλλά να είμαστε και λίγο πώς το λέμε... Ρεαλιστές. Όχι μόνο ρεαλιστές, αλλά να έχουμε και κάποιο να πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλύτερα. Mm-hmm. Ότι θα πάνε όλα καλύτερα και αισιόδοξοι λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, αισιοδοξία. Θα κατέβετε. Εντάξει, Ελλάδα το καλοκαίρι, κύριε Αργυρόπουλε. Ναι. Θα κατέβετε Ελλάδα το καλοκαίρι. Βεβαίως και θα κατέβουμε.
Και δεν είμαι ο μόνος, είναι οι περισσότεροι Έλληνες έχουν ήδη προγραμματίσει. Έχουν προγραμματίσει, σε ένα πνεύμα, σε μια καθημερινότητα ελευθερία σιγά-σιγά και αφήνουμε πίσω. Αυτός δεν μας αφήνει. Η πανδημία και ο κορονοϊός δεν μας αφήνει, αλλά εμείς τον αφήνουμε, τουλάχιστον για το καλοκαίρι. Λοιπόν, κύριε Αργυρόπουλε, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ και χαιρετισμούς από τις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν την ημέρα της Ευρώπης σήμερα, πήγαμε στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήσαμε ζωντανή σύνδεση.